Γενικότερα σε οποιοδήποτε anime ή manga και να ψάξεις είναι πολύ δύσκολο το να βρεις έναν χαρακτήρα ο οποίος θα είναι μπάντας αλλά και αστείος ταυτόχρονα. Αυτό ισχύει ακόμα και για μια ιστορία όπως είναι το One Piece όπου έχει ένα κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος με πολλούς διαφορετικούς γαμάτους χαρακτήρες. Ο Κατακούρι ωστόσο αν και δεν έχει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα ενός τέτοιου χαρακτήρα. Γεια σας όλοι, είμαι ο Γκιλγκαμές και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο θεωρίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για έναν από τους αγαπημένους μου κακούς γενικότερα στην ιστορία του One Piece, ο οποίος είναι ο Κατακούρι. Και συγκεκριμένα θα δούμε το πόσο πιθανό μπορεί να είναι να γυρίσει αυτός ο χαρακτήρας στην ιστορία του One Piece. Και θα δούμε επίσης και το ποιος θα μπορούσε να είναι ο πιθανός του ρόλος μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της. Η ιδέα για αυτό το βίντεο προέκυψε από τα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα. Οπότε, αν έχεις και εσύ κάποια ιδέα για κάποιο μελλοντικό βίντεο που θα ήθελες να δεις αυτό το κανάλι, εννοείται να μου αφήσεις ένα σχόλιο. Αφού τα έβγαλα λοιπόν όλα αυτά από μέσα μου, δεν θα τραβήξω όλη αυτή την εισαγωγή και πάμε να μπούμε κατευθείαν στη σημερινή μας θεωρία. Ο Κατακούρι λοιπόν είναι ένας από αυτούς τους χαρακτήρες οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν την αγάπη των fans από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στην ιστορία. Συγκεκριμένα τον είδαμε για πρώτη φορά στην ιστορία κατά τη διάρκεια του Whole Cake Island, όπου εκεί είχε μια μεγάλη μάχη με τον Λούφι, και εκεί μάθαμε κιόλας πως ήταν ο δεύτερος γιος της Big Mom και ο αρχηγός των Sweet Commanders. Με ένα bounty το οποίο ξεπερνούσε τα 1 δισεκατομμύριο μπέρις και με μια οριακά τρομακτική άβρα τριγύρω του, ο Κατακούρι ήταν ένας από αυτούς τους αντιπάλους ο οποίος κατάφερε να φτάσει τον Λούφι πραγματικά στα όρια του. Ωστόσο όμως, όσο αγαπητός και να ήταν ο Κατακούρι στο μεγαλύτερο κομμάτι των fans του One Piece, από τη στιγμή που τελείωσε το arc στο Whole Cake Island, μπορώ να πω πως πραγματικά έχει εξαφανιστεί από την ιστορία. Βέβαια όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ πρόσφατα στο manga μπήκαμε στο τελευταίο σάγκα της ιστορίας του One Piece και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξαναδούμε τον Κατακούρι να παίρνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Στο Whole Cake Island, ο Κατακούρι έπαιξε τον ρόλο του βασικού αντιπαλού του Λούφι μετά από μια φοβερή μάχη που είχαν μεταξύ του, παρόλο που εκείνο το νησί άνοιγε στη μητέρα του Κατακούρι, την Big Mom, η οποία τότε ήταν και μια από τους 4 γιόνκους στην ιστορία. Ωστόσο όμως ο Λούφι εκείνη τη στιγμή προφανώς δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να αντιμετωπίσει μια ολόκληρη Γιόνκο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Λούφι αναγκάστηκε να πολεμήσει τον Κατακούρι εκείνη την περίοδο και μας χάρισε την ίσως καλύτερη του μάχη που έχουμε δει ποτέ. Πριν από αυτή τη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ τους είχαμε δει ότι ο Λούφι είχε ήδη καταφέρει να κερδίσει και τον Κράκερ σε μια μάχη, κάτι το οποίο μας είχε δώσει να καταλάβουμε ότι ήταν ήδη έτοιμος για κάποιο μεγαλύτερο και δυνατότερο αντίπαλο. Αυτός ο μεγαλύτερος αντίπαλος όπως είδαμε λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Κατακούρι, ο οποίος στη μεγαλύτερη διάρκεια της μάχης που είχε ενάντια στο Λούφι στον κόσμο με τους καθρέφτες, του έδειχνε ότι είναι αρκετά πιο δυνατός αλλά και πιο έμπρος από εκείνον με κάθε ευκαιρία που είχε. Η ίσως δυνατότερη ικανότητα που είχε ο Κατακούρι στη μάχη είναι ότι μπορούσε να δει πολλά δευτερόλεπτα στο μέλλον, καθώς εκείνος είχε καταφέρει να προπονήσει το observation haki του σε πάρα πολύ δυνατό βαθμό. Μάλιστα, για να καταφέρει να τον κερδίσει ο Λούφι σε αυτή τη μάχη μετά από πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, έπρεπε να καταφέρει και αυτός να ξεκλειδώσει αυτή την ικανότητα για να μπορεί να βλέπει κάποια δευτερόλεπτα στο μέλλον, και ακόμα και όταν το κατάφερε, η ικανότητά του δεν έφτασε καν κοντά σε επίπεδο σε αυτή του Κατακούρι. Ο Λούφι λοιπόν για να καταφέρει να καλύψει αυτή την τεράστια διαφορά που είχε δύναμή του σε σχέση με τον Κατακούρι, έπρεπε να βγάλει το μυστικό του όπλο που ήταν η Gear 4 μορφή του ονόματι Snake Man. Αυτή η μορφή έδωσε πολύ μεγάλη ταχύτητα στον Λούφι και κάπως έτσι εκείνος κατάφερε να κερδίσει επιτέλους τον Κατακούρι. Παρόλο λοιπόν που ο Κατακούρι ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος κυριολεκτικά έχασε από τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, εκείνος κατάφερε να γίνει αγαπητός από το μεγαλύτερο κομμάτι των fans του One Piece. Ίσα-ίσα θα έλεγα πως οι fans κατάλαβαν πως ο Κατακούρι δεν είναι όντως κάποιος κακός χαρακτήρας γιατί έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο στο παρελθόν. Ο τύπος κυριολεκτικά τρώγε bullying από την ημέρα που γεννήθηκε, απλά επειδή είχε λίγο διαφορετικό στόμα από τους υπόλοιπους. Και αφού τελείωσε κιόλας η μάχη τους, θα έλεγα πως ο Κατακούρι ήταν στην πραγματικότητα ένας μέντορας για τον Λούφι. Ο Κατακούρι έδειξε ότι πιστεύει πάρα πολύ στον Λούφι για να καταφέρει να γίνει μελλοντικά ο βασιλιάς των πειρατών. Και αυτό το πολύ έντονο στοιχείο εμπιστοσύνης με έκανε να πιστεύω ότι θα ξαναδούμε τον Κατακούρι στην ιστορία αρκετά σύντομα. Για να μιλήσουμε και για λίγο πιο πρόσφατα γεγονότα της ιστορίας, δεν είδαμε καθόλου τον Κατακούρι σε όλο το μεγάλο arc του Wano. Ωστόσο όμως τον είδαμε για λίγο σε διάφορα cover stories όπου πολεμούσε με τα αδέρφια του Σάντζι. Γενικά αυτή η μάχη δεν πήγε και ιδιαίτερα καλά για τον Κατακούρι γιατί την έχασε εξαιτίας του Σίζαρ, και αργότερα κιόλας τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα για εκείνον όταν το πλήρωμα του Τίτσε επιτέθηκε στο νησί του, και μάλιστα κιόλας είδαμε ότι εκείνοι κατάφεραν να κλέψουν και την αδερφή του, την Μπούντινγκ. Εν τω μεταξύ, σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι δυσκολίες για τον Κατακούρι, είδαμε να χάνει ακόμα και τη μητέρα του στο Ουάνο, καθώς εκείνη είχε πάει εκεί για να συμμαχήσει με τον Κάιντο και εν τέλει κατέληξε να χάνει από τον Λό και τον Κιντ. Μάλιστα κιόλας είναι αρκετά πιθανό η Big Mom να κατέληξε να πεθάνει
πεθαίνει κιόλας μετά από αυτή τη μάχη, γιατί έπεσε κυριολεκτικά μέσα σε ένα ηφαίστειο. Μια εξέλιξη που έχει αφήσει δύο πιθανά σενάρια όσον αφορά το μέλλον του πειρατικού της πληρώματος. Είτε λοιπόν η Big Mom θα επιστρέψει στην ιστορία και πλέον θα έχει αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας της, είτε εκείνη θα έχει όντως πεθάνει και το πλήρωμά της θα χρειαστεί κάποιο νέο αρχηγό. Κάπου εδώ λοιπόν έρχεται και ο καινούριος ρόλος του Κατακούρη στην ιστορία μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της, καθώς πιστεύω ότι αυτός θα είναι από εδώ και πέρα ο καινούριος καπετάνιος του πειρατικού πληρώματος της μητέρας του. Ο Κατακούρη πάντα ήθελε να ξεφύγει από αυτό το καταπιεστικό καθεστώς της μητέρας του και νομίζω πως είναι μια τέλεια ευκαιρία για να το κάνει αυτό εφόσον εκείνη κατά πάσα πιθανότητα πλέον είναι νεκρή. Προσωπικά λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Κατακούρη να αλλάζει τελείως το πώς δουλεύει αυτό το πειρατικό πλήρωμα και πιστεύω κιόλας πως η πρώτη τους αποστολή θα ήταν να πάνε να σώσουν την αδερφή τους στην Μπούντινγκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πλήρωμα του Τίτσι ήταν αυτό που εν τέλει κατέληξε να απαγάγει την Μπούντινγκ, έτσι ώστε για να χρησιμοποιήσουν την ικανότητα της φυλής της και να μπορούν να διαβάσουν όλα τα πόνγκλιφς που έχουν. Ο Κατακούρη λοιπόν για να καταφέρει να σώσει την αδερφή του θα πρέπει να πολεμήσει με το πειρατικό πλήρωμα του Τίτς και δυστυχώς για το Μαυρογέννη εκείνος και το πλήρωμά του έχουν ανοίξει λογαριασμούς με ένα ακόμα πολύ δυνατό πλήρωμα. Η Μπούντινγκ λοιπόν δεν ήταν ο μόνος χαρακτήρας στον οποίο μπήκε στη διαδικασία να απαγάγει το πλήρωμα του Τίτς, καθώς όπως είδαμε πολύ πρόσφατα στο νησί Χατσινόσου κάναν ακριβώς το ίδιο και με τον παππού του Λούφι τον Γκάρπ. Όπως λοιπόν πιστεύω πως ο Κατακούρη μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμά του θα πάνε να σώσουν την Μπούντινγκ, έτσι κιόλας πιστεύω ότι ο Λούφι μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμά του θα κάνουν ακριβώς το ίδιο για να σώσουν τον Γκάρπ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτοί οι δύο χαρακτήρες μαζί με τα πληρώματά τους μπορεί να καταλήγουν να ξανασυναντιόνται στο μέλλον, έτσι ώστε για να συνεργάζονται ενάντια στον Τίτς και να καταλήξουν να σώζουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ίσως λοιπόν δούμε μια μάχη ανάμεσα σε αυτά τα τρία πειρατικά πληρώματα, την οποία ας πούμε μικρή μάχη ο Λούφι και ο Κατακούρη θα καταλήγουν να κερδίζουν και να σώζουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, και έτσι κιόλας ο Κατακούρη ίσως καταλήγει να είναι και αυτός ένας από τους πολλούς συμμάχους που θα έχει ο Λούφι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αλλά και πολύ μεγάλου πολέμου που θα καταλήξουμε να δούμε στο τέλος του One Piece. Το ξέρω ότι πολλοί από εσάς περιμένετε ότι μελλοντικά ο Κατακούρη μπορεί να μπει και αυτό στο πλήρωμα του Λούφι, ειδικά εφόσον από ό,τι φαίνεται οι δυο τους πλέον είναι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ωστόσο, προσωπικά τουλάχιστον ο Κατακούρη δεν μου ταιριάζει πραγματικά καθόλου σαν μέλος αυτού του πληρώματος, γι' αυτό δεν το πιστεύω τόσο πολύ λόγω του χαρακτήρα του, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο πολεμάει. Ο Κατακούρη όχι μόνο έχει φάει ένα φρούτο του διαβόλου, το οποίο το χρησιμοποιεί με ακριβώς ίδιο τρόπο με τον Λούφι σε μία μάχη, αλλά είναι και ένας από τους πολύ λίγους χαρακτήρες σε όλη την ιστορία του One Piece που τυχαίνει να έχει Conqueror's Haki. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω πως ο Κατακούρη δεν χωράει σε ένα πλήρωμα το οποίο έχει ήδη αρκετούς τέτοιους χαρακτήρες. Για παρόμοιο λόγο εξάλλου πίστευα και ακριβώς το ίδιο πράγμα για την περίπτωση της Γιάματο. Κάπως έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα εξελιχθούν τα γεγονότα όσον αφορά τον Κατακούρη μέχρι το τέλος της ιστορίας και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Τίτς αποφάσισε να απαγάγει την αδερφή του την Μπούντινγκ. Όλοι ξέρουμε το πόσο πολύ αγαπάει τις αδερφές του ο Κατακούρη, οπότε σίγουρα θα πάει εκεί για να τη σώσει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά σε περίπτωση που όντως γίνουν όλα αυτά, ο Σάντζι θα ξαναβρει τη μοναδική γυναίκα που τον ανεχότανε. Άμα λοιπόν έχεις και κάποιον άλλο χαρακτήρα για τον οποίο θα ήθελες να κάνω κάποιο βίντεο μελλοντικά, εννοείται να μου το γράψεις στα σχόλια. Όπως επίσης και άμα σ' αρέσουν γενικότερα τα βίντεο με θεωρίες, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις και τα μελλοντικά μου βίντεο. Κάπου εδώ εντωμεταξύ είναι και πολύ καλή στιγμή για να ευχαριστήσω τα μέλη του καναλιού για την τεράστια υποστήριξή τους. Και εμείς εννοείται πως θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας! Και τους είπες ρε έχω πάντα τεκάει όταν κάνω σικάν.